Η γυναική σεξουαλικότητα πολλοί θα έλεγαν ότι είναι μια πολύ περίπλοκη υπόθεση. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε σήμερα με την κυρία Μυρτώ Σωτηροπούλου, σεξολόγο μευτήρα, γυναικολόγο, επιστημονική συνεργάτη της πρώτης μευτικής γυναικολογικής κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία έχει επεξεργαστεί και ετοιμάσει και προσφέρει στις γυναίκες ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένο αναγέννηση και ανάπτυξη τη γυναική σεξουαλικότητα. Σωστά τα λέω, κυρία Σωτηροπούλου. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ μαζί σα, που μα υποδέχεστε και που θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα, πιστεύω, και διαφορετική συζήτηση για ένα θέμα που όλοι το έχουν στο μυαλό του. Περισσότεροι δυσκολεύονται να ζητήσουν βοήθεια και εσεί απευθύνεστε σε αυτού του ανθρώπου σήμερα να του δώσετε κάποια λύση. Σε γυναίκε, αλλά ίσω και σε άντρε. Σε ζευγάρια, λοιπόν. Αφορά όλου. Να μιλήσουμε λοιπόν για το πρόγραμμα που, όπως έλεγα πριν, έχετε κάνει, που αφορά την αναγέννηση γυναικείας σεξουαλικότητας και λέγεται Myrtle Light. Mm-hmm. Τι είναι λοιπόν το πρόγραμμα αυτό? Ξεκινώντας από το ότι ο έρωτας χαρίζει χρόνια πολλά και καλά, τα τελευταία χρόνια με απασχόλησε το θέμα πάρα πολύ σοβαρά της γυναικείας σεξουαλικότητας. Σαν γυναικολόγος είχα πολλά περιστατικά με θέματα που βγαίναν πολύ πολύ δύσκολα. Και αποφάσισε ότι θα πρέπει κάτι να γίνει για όλο αυτό. Κανείς δεν ασχολείται. Οι επιστήμονες δεν τολμούν. Είναι ένα πεδίο πάρα πολύ μεγάλο, άγνωστο, αντίθετα με την αντρική σεξουαλικότητα. Και έτσι αυτό το πρόγραμμα, όπως το είπατε, αυτό το project, είναι μια μελέτη που έχει γίνει και μια προσέγγιση φυσική, ολιστική, στη γυναικεία σεξουαλικότητα και όχι μόνο. Ο στόχος είναι ο όποιος ενδιαφερόμενος να έχει μια καλύτερη σχέση με το σώμα του καταρχάς. Να έχει την ελευθερία, να τολμά, να ζητά και να ζει τις επιθυμίες του πάνω σε σχέση με τη σεξουαλικότητά του, να ερευνήσει τη σεξουαλική του περιέργεια και όποιες δημιουργίες του μυαλού του σε σχέση με τη σεξουαλικότητα να τις πραγματώσει, να αποκτήσει μια σεξουαλική οικειότητα. Όλο αυτό που ακούγεται εξαιρετικά ενδιαφέρον πρέπει προφανώς να σας κάτι να πυροδότησε το ενδιαφέρον σας για να το οργανώσετε και να το παρέχετε στις γυναίκες. Ποιο ήταν το ένασμα, η έμπνευση για να το κάνετε? Κοιτάξτε, είμαι πάρα πολλά χρόνια γυναικολόγος και ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό γυναικών, κυρίως άνω των 40-45, ερχόταν εδώ για τον απλό έλεγχο, αλλά επειδή η προσέγγιση μου πάντοτε από τη φύση μου ήταν πιο ολιστική, πιο ολοκληρωμένη, φτάναμε στο συμπέρασμα ή βλέπαμε πράγματα τα οποία δεν τα είχαν συζητήσει με άλλους συναδέλφους. Εκεί λοιπόν τέθηκε το θέμα, τι γίνεται με τη γυναικεία σεξουαλικότητα από ένα σημείο και μετά, όπου η κλασική ιατρική σηκώνει τα χέρια. Μετά τα 45, εκτός από τις ορμόνες, την ορμονική θεραπεία, δεν υπήρχε κάτι άλλο να βοηθήσει τη γυναίκα. Σήμερα οι γυναίκες ζουν μέχρι τα 80-85. Τι θα γίνουν αυτά τα επόμενα 40-35-40 χρόνια? Δεν θα πρέπει αυτή η γυναίκα να ζήσει καλά, δηλαδή να έχει μια όμορφη ερωτική ζωή? Και έτσι αποφάσισα ότι θα πρέπει να το διερευνήσω. Μου πήρε πολλά χρόνια για να καταλήξω πώς μπορεί να γίνει αυτή η προσέγγιση και κυρίως πώς μπορεί να βοηθηθεί αυτός ο πληθυσμός. Αλλά και για νεότερες κοπέλες που έχουν κουραστεί σε μια σχέση, νεότερα ζευγάρια, οπότε μπορούμε να βοηθήσουμε τα ζευγάρια πάνω σε αυτό. Αλλά και πιο νέες κοπέλες, πολύ νέες θα έλεγα, οι οποίες έχουν μάλλον λίγο σοβαρά σεξουαλικά θέματα και δυστυχώς δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν, δεν τολμούν επίσης. Οπότε τους δίνεται τώρα μια ευκαιρία να ανοιχθούν και να βρουν και τη λύση βέβαια. Οι τρόποι με τους οποίους βοηθάτε τις γυναίκες μέσω του project Myrtle Light, ποιοι είναι? Καταρχάς, ξεκινάει αν έρθει κάποια κυρία και ενδιαφέρεται να δει τι μπορεί και πώς να τη βοηθήσει αυτό το πρόγραμμα, θα πρέπει να ξεκινήσουμε με μια συνεδρία μαζί μου. Σαν σύμβουλος σεξουαλικότητος και γυναικολόγος παράλληλα, θα ξεκινήσω από τα πάρα πολύ απλά της κλασικής ιατρικής. Δηλαδή, αν υπάρχει οργανικό πρόβλημα. Σήμερα ξέρουμε ότι ακόμα και συμφύσεις στην κλιτορίδα μπορούν να δημιουργήσουν θέμα. Ξέρουμε για την ατροφία του κόλπου με την έλλειψη των ορμονών. Υπάρχουν γυναίκες που έχουν αφαιρέσει οθήκες νωρίτερα. Υπάρχει λοιπόν σε πρώτη φάση η προσέγγιση του κλασικού γιατρού, αν υπάρχει οργανικό θέμα και πώς λύνεται αυτό και αν λύνεται. Και σε δεύτερη φάση μπαίνουμε στην ολιστική προσέγγιση. Φυσικά θα πρέπει η γυναίκα να είναι ανοιχτή σε κάτι τέτοιο. Ξεκινάμε με την αποτοξίνωση του σώματος. Σήμερα με το άγχος που υπάρχει, με το τρέξιμο της καθημερινότητας, ακόμα και σωστή διατροφή να κάνω,
υπάρχει τοξίκωση. Και αυτό θα πρέπει εμείς να το βγάλουμε από το σώμα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ελεύθερη ενέργεια στο σώμα. Δεν μπορεί το πνεύμα να απελευθερωθεί εάν το σώμα είναι πιεσμένο πάρα πολύ. Σε πρώτη φάση λοιπόν θα γίνει αυτή η, ας πούμε, αποτοξίνωση. Με υδροθεραπεία, με προηγμένη ομοιοπαθητική, με το βιοσυντονισμό, χρησιμοποιούμε την κβαντική φυσική, χρησιμοποιούνται μέθοδοι που μπορούν να απελευθερώσουν και να ελευθερώσουν βασικά ενέργειες. Mm-hmm. Το επόμενο βήμα θα είναι να, ανάλογα με την περίπτωση, μπορούμε να ενεργοποιήσουμε την κουνταλίνη μέσω ειδικής ασκήσης γιόγκα από τους συνεργάτες μου. Μπορούμε να συνεχίσουμε με βιοσυντονισμό για να δώσουμε ενέργεια και με την προηγμένη ομοιοπαθητική. Εάν έχω μεγαλύτερες ηλικίες, να κάνω αντιγύρανση παράλληλα με την όποια θεραπεία σε σχέση με κάποια άλλα συνυπάρχοντα παθολογικά προβλήματα. Εξειδικευμένη συνεργάτη μου κάνει breathwork. Βοηθάει λοιπόν, αν μια γυναίκα θέλει να αναγεννηθεί, μπορούμε με φυσικό τρόπο μέσω των αναπνών να της δώσουμε την ευκαιρία να ξαναβρει τον εαυτό της, να βρει ποια ήταν, πού είναι και πώς θα πάει παρακάτω. Και όλα αυτά με φυσικό τρόπο, χωρίς παρενέργειες, χωρίς επιπλοκές. Το μόνο που χρειάζεται να δώσει είναι χώρο και χρόνο από τη ζωή της για όλα αυτά. Άρα δηλαδή μιλάμε για ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα, απόλυτα εξατομικευμένο για την κάθε περίπτωση. Σαν να λέμε ότι η κάθε γυναίκα θα έχει το δικό της Myrtle Light. Θα έχει το δικό της Myrtle Light. Δεν είναι όλα για όλους. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, μια μέθοδο που την έχω φέρει από την Νέα Υόρκη, η οποία είναι πάρα πάρα πολύ προχωρημένη. Αφορά το Orgasmic Meditation, το οποίο είναι για την γυναικεία σεξουαλικότητα, αλλά σε σχέση με τον σύντροφό της ή την σύντροφό της. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα αφορά την απελευθέρωση της γυναικείας σεξουαλικότητας. Γυναίκες οι οποίες ποτέ δεν έχουν πει στον σύντροφό τους ή στην σύντροφό τους τι επιθυμούν, μέσω του Orgasmic Meditation μπορούν να το έχουν. Και υπάρχουν επίσης με το Mindfulness που το κάνει συνάδελφος ψυχολόγος. Θα μπορούμε να απελευθερώσουμε πράγματα, μα ακόμα και από το πρώτο σύσοδο, από την πρώτη συνεδρία, δεν είναι μακροχρόνιες θεραπείες, δεν κάνουμε ψυχανάλυση. Το ψυχολογικό κομμάτι είναι εκεί, μπορεί να βοηθήσει, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι να στηρίξουν, να υποστηρίξουμε το ίδιο το σώμα να απελευθερωθεί. Και φυσικά, σαν γυναικολόγος, για κυρίες που έχουν θέματα τοπικά, ας πούμε στον κόλπο, μπορούμε, φυσικά υπάρχει αναγέννηση. Εγώ είχα κάνει τα σεμινάρια το 2011. Τώρα, τελευταία έχουν έρθει όμως στην Ελλάδα και τώρα έχουμε ένα καινούριο εντελώς πρωτοποριακό τρόπο που λέγεται Uplace Plasma, με το οποίο κάνουμε την αναγέννηση κόλπου. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχουν γύρω-γύρω από το άτομο τρόποι που ανάλογα με την κατάσταση, την υπόσταση και την προσέγγιση που θέλουμε να έχουμε, μπορούμε να το βοηθήσουμε. Και βέβαια αυτά μπορούν να αλλάξουν. Mm. Δηλαδή, μια γυναίκα μπορεί να έρθει εδώ πέρα και να την προσεγγίσουμε με δύο τρόπους, προηγμένη βιοσυντονισμό, και να καταλήξει λίγους μήνες μετά να κάνει σούπερ γιόγκα, που θα τη βοηθάει. Ανάλογα σε ποια φάση της ζωής της. Προχωράτε της, λοιπόν. Βεβαίως. Προχωράτε και συνεργάζεστε με τη γυναίκα. Άρα λοιπόν, δεν απευθύνεστε μόνο στις γυναίκες που έρχονται γιατί ήδη έχουν κάποιο πρόβλημα και το έχουν συνειδητοποιήσει. Θα μπορούσε εδώ να βρει αναγέννηση και κάποια γυναίκα που ίσως έχει, δεν έχει προβλήματα αισθητά, αλλά έχει ίσως τελματώσει, έχει μια ανία στη ζωή της. Έχω παρατηρήσει ότι έρχονται και θεωρούν αυτονόητο να μην έχουν μετά τα 45 μια όμορφη σεξουαλική ζωή. Και προσπαθώ να τους εξηγήσω ότι δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Α, εγώ τώρα πια τελείωσα. Γιατί? Χωρίς τον έρωτα η ζωή είναι flat, είναι λίγο επίπεδη, έως πολύ. Ο έρωτας την κάνει όμορφη, είναι το αλατοπίπερο. Έχετε δίκιο, αλλά συνειδητοποιείτε ότι αλλάζεται εκτός από τη σεξουαλική ζωή και την οτροπία. Δηλαδή είναι ένα διπλό ρόλο. Γι' αυτό και δεν θέλουμε εύκολο και γι' αυτό είναι και πολύ παραγωγική η προσέγγιση. Είναι ολιστική, χωρίς επιπλοκές, με φυσικούς τρόπους και πολύ παραγωγική. Αλλιώς δεν θα έχω αποτέλεσμα. Και πώς μπορεί να εφαρμοστεί το Myrtle Light? Πού και πώς? Υπάρχει ομάδα. Εγώ διαχειρίζομαι το περιστατικό και από εκεί και πέρα συστήνω τι θα πρέπει να γίνει, για πόσο χρονικό διάστημα και το παρακολουθώ από κοντά. Υπάρχουν δύο ιατρία, ένα στη Μύκονο και ένα στην Αθήνα. Και από εκεί και πέρα και κατοίκων. Αυτό που για μένα είναι σημαντικό, μπορούν οι μέθοδοι όλοι να γίνουν κατοίκων, οπότε δεν χάνεται η ιδιωτικότητα. Μια γυναίκα θέλει στο σπίτι της την ώρα που αυτή θέλει, όποτε αυτή μπορεί.
και ανάλογα με το πρόγραμμα που έχει επιλέξει για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο θα ανανεωθεί μετά ή θα αλλάξει καθοδόν, γιατί υπάρχει συνεχής παρακολούθηση. Δεν είναι πάρτο και πήγαινε σπίτι σου. Μάλιστα, είναι ελκυστικό. Ένα μαζί να προχωρήσουμε. Ελκυστικό και απόλυτα ευέλικτο λοιπόν το Merit Line. Φυσικά, ακολουθεί τις ανάγκες ζωής μας. Και με θεαματικά αποτελέσματα, όπως μας λέτε. Και πολύ θεαματικά και κυρίως είναι αυτό που είπατε. Ο έρωτας μας δίνει μια καλύτερη ζωή, αλλά θα πρέπει και εμείς να μετακινηθούμε λίγο. Οπότε έχουμε διπλό κέρδος, και καλύτερη ζωή και καλύτερη σεξουαλική ζωή. Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Έχω κοντά μας την κυρία Ειρήνη Σαρικώστα, υπεύθυνη του μουσικού τμήματος του Κεντρικού Λυκείου των Ελληνίδων, έτσι δεν είναι, και Artistic Director στο σύνολο ΦΑΟΣ. Θα μας τα πείτε στη συνέχεια αυτά. Γεννημένη στην Αθήνα, με σπουδές στο Ελληνικό Οδείο, από όπου και αποφοιτήσατε με δίπλωμα πιάνου, πρώτο βραβείο και το αριστείο Αλέξ του Γνασάν από την τάξη του κυρίου Γαϊτάνου. Συνεχίσατε τις σπουδές σας στο Βασιλικό Κολέγιο του Λονδίνου με υποτροφία, ενώ παρακολουθήσατε master classes κοντά σε διάστημους πιανίστες Ευρώπης. Να μιλήσουμε έτσι λίγο για εσάς και τις τόσο αξιόλογες σπουδές σας, για να σας γνωρίσει και ο κόσμος περισσότερο, αφού δεν σας ξέρουν δηλαδή. Ναι, γεννήθηκα στην Αθήνα, μέσα σε μια οικογένεια η οποία ήταν ιατρική οικογένεια. Ήταν όλοι γιατροί. Όπως καταλαβαίνετε, για μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολο το να ξεφύγω και να σε εφηβική ηλικία να εκμυστηρευτώ τότε στη μητέρα μου, η οποία ήταν η μοναδική που δεν ήταν γιατρός, αλλά και στον θείο μου που ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης Οφθαλμολογίας, τον Γιάννη Τζαμπαρλάκη, και ήταν και διευθυντής στο Οφθαλμιατρείο Αθηνών. Εκμυστηρεύτηκα λοιπόν ότι εγώ δεν πρόκειται να γίνω γιατρός και θέλω πάρα πολύ να κάνω καριέρα ως μουσικός. Είναι αυτό που αγαπάω, αυτό που έχω ταχθεί και χρειάζομαι όλη την υποστήριξη. Την υποστήριξη την είχα. Επίσης είχα πάρα πολύ κέφι, πάρα πολύ διάβασμα, ατελείωτες ώρες αγάπης και ένα δόσιμο μέσα στη μουσική μου. Το αποτέλεσμα ήταν να τελειώσουμε το πρώτο βραβείο, να κάνω ένα δίπλωμα σωλής στο Ελληνικό Οδείο και να συνεχίσω μετά στο Βασιλικό Κολέγιο του Λονδίνου, τελειώνοντας, αποφυτώντας και από εκεί με το Master in Performance Studies. Τελειοποίηση κατά κάποιο τρόπο με ένα master, με ένα συγκεκριμένο θέμα το οποίο ήταν πάνω σε γαλλική μουσική. Σταθμοί, θα μπορούσα να πω, ανθρώπων οι οποίοι πέρασαν από κοντά μου ως καθηγητές και πέρασα κι εγώ από κοντά τους και ευνοήθηκα πάρα πολύ από όλες τις γνώσεις που μου έδωσαν, ήταν ο Κωστής ο Γαϊτάνος στην Ελλάδα, ο Γιάννης Σόλωμος στο Λονδίνο, στο Βασιλικό Κολέγιο και η Ειρήνα Ζαρίτσκαγια. Mm-hmm. Αυτή ήταν η ευτυχή συγκυρία η οποία μου έδωσε όλα τα παρακάτω. Και αυτό ήταν και το μεγάλο μου όνειρο. Αν με ρωτήσετε για όλα τα παρακάτω, αυτά ήρθαν με τα χρόνια. Το όνειρο της ζωής ήταν αυτές οι σπουδές. Νομίζω ότι τις ολοκληρώσατε. Είχατε και στήριξη εσωτερική, αλλά και από τους γονείς σας. Κάτι το οποίο είναι πολύ καλό που μεγάλη συμβαίνει. Μεγάλη και σε αυτό το κομμάτι πρέπει να πω το εξής. Ότι ο μουσικός, γιατί ο περισσότερος κόσμος μπορεί να μην το γνωρίζει, έχει πάρα πολύ ακριβές σπουδές. Εάν δεν σε βοηθήσει κάποιος οικονομικά για να φέρεις αυτές τις σπουδές εις πέρας, είναι σχεδόν αδύνατο. Πήρα βέβαια και υποτροφία μέσα στο Βασιλικό Κολέγιο, αλλά αν δεν είχα την οικογένειά μου και την υποστήριξη, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Πολύ πιο δύσκολο. Πάμε στη μουσική δωματίου. Ένα μεγάλο μέρος της μουσικής σας καριέρας είναι αφιερωμένη λοιπόν σε αυτό το είδος. Έχετε συμμετάσχει σε σεμινάρια μουσικής δωματίου με διεθνείς φήμης σολίστες. Μιλήστε μας λίγο για το τόσο ενδιαφέρον αυτό μουσικό είδος και τις ξεχωριστές σας συμμετοχές. Η μουσική δωματίου, απλά να δώσω λίγο τον όρο, είναι μουσική γραμμένη από συνθέτες για μικρό σύνολο οργάνων, το οποίο θα είναι είτε πιάνο-βιολί, πιάνο-βιολί τσέλο, βιολοντσέλο, είτε τρίο, κουαρτέτο για 3 και 4 έως 5-6 όργανα το πολύ. Το πιάνο είναι ένα μοναχικό όργανο και δεν είναι όργανο ορχήστρας. Χρειάζεσαι λοιπόν αυτές τις συνεργασίες, γιατί δεν μπορείς να έχεις πάντοτε μία ορχήστρα που θα παίζεις ως σολίστ, ούτε να παίζεις μόνος σου μία σόλο καριέρα. Άρα αυτό όλο το μοίρασμα της τέχνης με διαφορετικούς μουσικούς, με σολίστες, με καθηγητές και τα master classes που προαναφέρατε, τα οποία δεν είναι τίποτα άλλο από μαθήματα τελειοποίησης, φτάνοντας είτε προεξετάσεων, είτε πριν από διαγωνισμούς, είτε πριν από ρεσιτάλ. Αναλόγως λοιπόν στο επίπεδο που βρίσκεσαι,
τελειοποίησε κατευχήν. Έχετε κάνει πολλές εμφανίσεις σε διεθνή φεστιβάλ κατ' επέκταση όλες αυτές βέβαια της δραστηριότητας, λογικό ήτανε. Έχετε συμπράξει ως σολίστ με ορχήστρες, έχετε δώσει πολυάριθμα ατομικά ρεσιτάλ και συναυλίες μουσικής δωματίου στην Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια της 11χρονης παραμονής σας στο Λονδίνο, το Live Music Now του Sergei Houdi Menuhin σας επέλεξε για μία σειρά συναυλιών σε Αγγλία, Ιρλανδία, Αυστρία και Γερμανία. Να μιλήσουμε για αυτή την ξεχωριστή εμπειρία, λοιπόν. Θα μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί αυτό πραγματικά ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία. Ξεκίνησε πώς, με μια συνεργασία που είχα με έναν Γαλλοεβραίο βιολονίστα, που είχαμε ένα ντουό αρκετά χρόνια, κάναμε συναυλίες κυρίως μέσα στην Αγγλία. Ήταν λοιπόν ο συγκεκριμένος βιολονίστας μαθητής του Γιέχουντι Μενούχιν, του διάσημου βιολονίστα Γιέχουντι Μενούχιν. Και μου πρότεινε να πάμε να παίξουμε σε ένα οντισιόν το οποίο ήταν ειδικό, ήταν για αυτόν τον οργανισμό, το Live Music Now, τον οποίο είχε ιδρύσει ο Γιέχουντι Μενούχιν το 1977, με στόχο να πλησιάσει και να φέρει τη μουσική σε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούσαν να την προσεγγίσουν. Δεν μπορούσαν λοιπόν να πλησιάσουν τις μεγάλες αίθουσες. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό, το να γίνεις ένας μουσικός που θα φτάσεις να κάνεις αυτές τις συναυλίες ειδικού τύπου και όχι τις τυπικές συναυλίες που είχαμε όλοι συνηθίσει να βγαίνουμε να παίζουμε και να τελειώνει η συναυλία, τελειώνει η παράσταση αυτή, είχε μια ειδική εκπαίδευση, η οποία κράτησε αρκετούς μήνες και σχεδόν όλα τα χρόνια, τη στιγμή που κάναμε το ρεσιτάλ, είχαμε μέσα από το γραφείο του Γιέχουντι Μενούχιν, του οργανισμού, ένα ειδικό team, μια ειδική ομάδα, η οποία έγραφε τις αναφορές. Εάν δηλαδή πραγματικά προσεγγίζαμε τον κόσμο με αυτόν τον τρόπο που ήθελαν, δηλαδή αν επιτυγχάναμε το στόχο, το σκοπό. Αξιολόγηση συνεχής. Αξιολόγηση συνεχής. Γι' αυτό όμως και έφτανε στο πραγματικά να δώσεις το καλύτερό σου στο θέμα όμως και της επικοινωνίας. Άρα ήταν διπλός ο ρόλος. Απ' τη μία είχες να, πραγματικά να κάνεις το καλύτερό σου ως σολίστ, από την άλλη μεριά όμως έπρεπε να επιτευχθεί και ο στόχος του κοινωνικού και του επιπέδου του εκπαιδευτικού, αν θέλετε. Άρα η μουσική θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και επικοινωνία, που είναι, είναι. Και επίτευξη στόχων. Μα είναι. Είναι επίτευξη στόχων και αυτή η επικοινωνία κυρίως εξαρτάται από τον ίδιο το μουσικό. Γιατί το κοινό πηγαίνει, θέλει να ακούσει, θέλει να μάθει και το κοινό στην Ελλάδα θεωρώ πως θέλει να μάθει και είναι αρκετά κοντά στην κλασική μουσική, θέλει. Ο τρόπος είναι αυτός που εξετάζουμε και προσπαθούμε πάντοτε να φτιάξουμε, ο τρόπος της επικοινωνίας με τον κόσμο. Αυτό είναι το ζήτημα το οποίο είναι για μένα προσωπικά υπό εξέταση mm-hmm. πάντοτε. Πάμε να δούμε λίγο για το Λύκειο των Ελληνίδων και να μιλήσουμε και για τον ρόλο σας ως Artistic Director στο σύνολο ΦΑΟΣ που προαναφέραμε. Ναι, τώρα αυτά τα δύο είναι τελείως διαφορετικά το ένα από το άλλο. Είναι δημοτική η θέση στο Λύκειο των Ελληνίδων, το οποίο είναι ένας μεγάλος, είναι όλοι μας ο λαϊκός πολιτισμός μας, η παράδοση μέσα σε ένα σύγχρονο πλαίσιο πλέον. Από τη μία μεριά έχω λοιπόν αυτό, το οποίο το έχω εδώ και ένα χρόνο, είμαι υπεύθυνη μέσα στο μουσικό τμήμα του Λύκειου των Ελλήνων του Κεντρικού. Από την άλλη, η συνεργασία μου πάλι της Μουσικής Δωματίου με τον Αλέξη Θεοφυλάκτου, που ήταν και είναι, παραμένει πρώτο βιολί στην Εθνική Λυρική Σκηνή, εξάρχων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με οδήγησε στο να είμαι αυτή τη στιγμή. Παίξαμε πάρα πολλά χρόνια μαζί, ως ντουό, έχουμε κάνει συναυλίες, αφιερώματα στη γαλλική μουσική, με διαφορετικά project κάθε φορά. Αυτή τη φορά, λοιπόν, μου ζητήθηκε από τον αγαπημένο μου συνεργάτη να αναλάβω την προβολή και την επικοινωνία του ΦΑΟΣ Ensemble. Mm. Το οποίο είναι τι? Είναι ένα σύνολο που απαρτίζεται από εξαιρετικούς καλλιτέχνες της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, το οποίο το έφτιαξε σε συνεργασία με τον Ανδρέα τον Μουστούκη, ένα συνθέτη εξαίρετο, Κύπριο, ο οποίος έχει τελειοποιήσει και αυτός τις σπουδές του στην Αγία Πετρούπολη, στη Μόσχα, στη Ρωσία. Mm. Τα έργα του παίζονται συνήθως από τη Μουζικα Ετέρνα, υπό τη διεύθυνση του Θεόδωρου Κουρετζή. Έχει συμμετάσχει και ο Ανδρέας Μουστούκης στο Φεστιβάλ Διαγκύλεφ, πρόσφατα με το έργο του «If I Die, She Said», το οποίο ήταν ένα από τα αγαπημένα μου έργα.
Αυτό λοιπόν όλο, το σύνολο, είναι μία πλατφόρμα σύγχρονης τέχνης. Τα έργα τα οποία γράφουν λοιπόν Έλληνες και Κύπριοι συνθέτες και όλο αυτός ο πειραματισμός γύρω από τη σύγχρονη μουσική τα δίνει με τον καλύτερο τρόπο, τα αποδίδει το σύνολο Φάος. Η μουσική είναι τέχνη λοιπόν, αλλά η μουσική είναι και για όλους, μας έχετε γράψει εσείς. Σε άρθρο σας, στο βιβλίο «Τέχνες και γράμματα, οπτικές και προοπτικές», τετράδια πολιτισμού, τεύχη 3-4, έτσι δεν είναι, ένα βιβλίο από το Υπουργείο Πολιτισμού με μία σειρά μουσικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων εγκεκριμένων, κάτι το οποίο έγινε ως project το Μάρτιο του 2009. Θα μας πείτε τι σας ενέπνευσε να οργανώσετε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και ποιος ήταν ο στόχος πάλι και εδώ, αλλά θα διαβάσουμε και λίγο για το κοινό. Καθώς προτείνονται σύγχρονοι τρόποι σχεδιασμού συναυλιών που θα προσφέρουν γνωστική εμπειρία, ιδιαίτερο ενδιαφέροντος και ψυχαγωγίες για κάθε ξεχωριστά ηλικιακή ομάδα. Αναφέρεται παρακάτω ότι δεδομένου ότι ο χώρος κλασικής μουσικής έχει προπολού χωρεστεί παγκοσμίως από πανομοιότυπες συναυλίες που δεν ενδιαφέρουν τους πολλούς αλλά τους λίγους, με αποτέλεσμα τη συρρήκνωση του ενδιαφέροντος του κοινού, προτείνεται στρατηγική οργάνωση συναυλιών με εντυνόμενη έμφαση στην εκπαιδευτική και κοινωνική διάσταση του έργου των μουσικών οργανισμών. Στη Μεγάλη Βρετανία και στη ΣΥΠΑ, οι μουσικοί οργανισμοί, στην προσπάθεια επιβίωσης έναντι της πολυποικιλότητας ψυχαγωγικών εμπειριών της εποχής, αναθεώρησαν τον προγραμματισμό των συναυλιών τους και έθεσαν νέα βάση στον πολύπλευρο ρόλο που μπορεί να αποκτήσει ο σύγχρονος μουσικός. Να μιλήσουμε λίγο και γι' αυτό. Αυτό λοιπόν είναι όλο αυτό το project το οποίο έδωσα στο Υπουργείο Πολιτισμού, στη Διεύθυνση Μουσικής του Υπουργείου Πολιτισμού και αγκαλιάστηκε από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Ήταν ένα απόσταγμα όλης της εργασιακής μου εμπειρίας μέσα στο Live Music Now. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν όλο αυτό το νήμα του βιογραφικού και της καριέρας ξετυλίγεται και δεν ήταν ότι μου ήρθε απότομα μια ιδέα να γράψω κάτι και να κάνω κάτι. Δεν ήταν ένας πειραματισμός, ήταν καθαρή γνώση του τι έχει γίνει μέχρι τώρα, τι γίνεται στο εξωτερικό και κάποιοι διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης mm-hmm. του κοινού. Είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Πραγματικά η μουσική τότε της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης χάρηκαν πάρα πολύ αυτές τις εκπαιδευτικές mm-hmm. ομάδες δράσης, όπως τους ονομάσαμε. Και ελπίζω να έχει κάποια συνέχεια, αν και σταμάτησε συνέχεια. Στην Ελλάδα έχουμε αυτό, υπάρχει αυτό το πρόβλημα στους πολιτιστικούς οργανισμούς, ότι με το που αλλάζει κάποια κυβέρνηση, πάντοτε υπάρχει αυτό το ίδιο πρόβλημα. Κάποια κυβέρνηση, κάποιοι διευθυντές ή αρχιμουσικοί μέσα σε οργανισμούς, ενώ ξεκινάει με τους καλύτερους ιονούς και όλοι το θέλουν, για κάποιους λόγους σταματά. Τα μελλοντικά σας σχέδια, να μας ενημερώσετε και να κλείσουμε. Τα μελλοντικά μου σχέδια. Να σας πω την αλήθεια, ποτέ δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, γιατί ως μουσικός δεν έχω ένα συγκεκριμένο πλάνο. Μ' αρέσει πάρα πολύ η δουλειά, το να δουλεύω, το να συνεργάζομαι, το να παίζω. Είμαι και μέλος μέσα στο Φάος Ensemble, οπότε έχω και εκεί τον ρόλο του μουσικού πάντοτε. Τα μελλοντικά μου σχέδια θα είναι κυρίως το να δώσω έμφαση στον τρόπο που θα επικοινωνούν οι μουσικοί με ομικρον γιώτα τη μουσική τους στο κοινό. Όσο περισσότερο μπορούμε να φτιάξουμε αυτό το τομέα, νομίζω πως θα έχουμε μια πολύ καλύτερη τύχη στην κλασική μουσική και στη σύγχρονη μουσική στην Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συνέντευξη. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν η κυρία Ειρήνη Σαρικώστα, υπεύθυνη λοιπόν του μουσικού τμήματος του Λυκείου των Ελληνίδων, Artistic Director σύνολο Φάος Ensemble, έτσι δεν είναι. Ναι. Νομίζω ότι έχουμε να περιμένουμε αρκετά από εσάς στο μέλλον. Θα τα ξαναπούμε. Βέβαια. Και στην εκπομπή, αλλά νομίζω ότι και ο κόσμος θα περιμένει αρκετά πράγματα από εσάς, μια και έχετε εξειδικευτεί και στη μουσική του δωματίου, αλλά και σε πολλά άλλα ενδιαφέροντα πράγματα που στην Ελλάδα είναι λίγο δυσέβρετα. Γιατί να μην τα φέρετε λοιπόν εδώ. Θα γίνει. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ένα θέμα για το οποίο έχει γίνει πολλής λόγος. Η διατροφική νοημοσύνη όμως είναι το θέμα της σημερινής μας συζήτησης με τον κύριο Ευάγγελο Ζμπανέα, διατροφολόγο, ιδρυτή της Επιστημονικής Ομάδας Διατροφή και διευθύνοντα σύμβουλο του ΚΕΑΔ, που είναι το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αντιμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών. Καλώς ήρθατε, κύριε Ζμπανέα. Καλώς σας βρήκα. Η διατροφική νοημοσύνη λοιπόν είναι ένας τίτλος με πολύ ιδιαίτερη σημασία από το βιβλίο σας, το οποίο έχει και υπότιτλο «Η απάντηση στη βουλιμία, την πολυφαγία και την παχυσαρκία».
Και είναι ένα θέμα που προφανώς απασχολεί μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, άλλους που να το έχουν συνειδητοποιήσει και άλλους που ακόμα ίσως δεν το έχουν συνειδητοποιήσει, ωστόσο ταλαιπωρούνται, εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται, από διατροφικές διαταραχές, οι οποίες διατροφικές διαταραχές είναι ένα φαινόμενο της εποχής μας, της εποχής που δεν μπορεί να ελέγξει πολλά άλλα πράγματα, ακόμα και το φαγητό. Και θα θέλαμε να μας πείτε λίγο για το περιεχόμενο του βιβλίου, γιατί αποτελεί ένα πρακτικό οδηγό σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που πάσχουν και θα θέλανε να ελέγξουν λιγάκι όλο αυτό που δεν πάει καλά στο σύστημα διατροφής τους. Ναι, βεβαίως. Η διατροφική νοημοσύνη, καταρχάς να πούμε ότι πρόκειται για την 6η ανανεωμένη έκδοση. Είναι ένα βιβλίο που πρωτοεκδόθηκε το 2007 και μετά από 12 χρόνια το ίδιο το κοινό εξακολουθεί να το ζητάει, διότι έχουν βρει μέσα από αυτό το βιβλίο πάρα πολλοί άνθρωποι σημαντικές πληροφορίες για το πώς να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Σίγουρα ένα βιβλίο δεν θεραπεύει, αλλά το συγκεκριμένο βιβλίο, η διατροφική νοημοσύνη, άλλαξε το τοπίο της διατροφής στην Ελλάδα, όπου τόσο οι επαγγελματίες υγείας, όπως οι συνάδελφοί μου διατροφολόγοι, κατανόησαν ότι η δίαιτα πολλές φορές οδηγεί σε διατροφική διαταραχή, όσο και πάρα πολλοί άνθρωποι κατάλαβαν ότι η δίαιτα δεν είναι το μέσο της θεραπείας τους. Η διατροφική διαταραχή κρύβει πάντα από πίσω κάποια σοβαρά ψυχικά θέματα, κάποιες φορές ίσως και νοσήματα, θα μπορούσαμε να πούμε, και μέσω της διατροφής και της προσπάθειας να ελέγξεις το φαγητό, είτε με την υπερκατανάλωση θερμίδων, είτε με τον έλεγχο της τροφής, αυτό δεν δίνει κάποιο αποτέλεσμα. Και αυτό που χρειάζεται πια να κάνουν οι άνθρωποι που έχουν εξειδικευτεί πάνω στις διατροφικές διαταραχές είναι να αντιμετωπίσουν εκβαθέων τη διατροφική διαταραχή, να διορθώσουν τους βιοχημικούς μηχανισμούς που πολλές φορές ταλαιπωρούν έναν άνθρωπο. Και ας μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές ακόμα και η έλλειψη της σωστής τροφής την κατάλληλη στιγμή μπορεί να οδηγήσει σε ένα υπερφαγικό επεισόδιο, το οποίο όμως πάντα στον άνθρωπο χρεώνεται τελικά ως συναισθηματική υπερφαγία, με αποτέλεσμα να το χρεώνεται ο ίδιος προσωπικά και να μην μπορεί εύκολα να βγει από αυτό το φαύλο κύκλο. Πόσο συχνά καταγράφονται φαινόμενα διατροφικών διαταραχών, για να καταλάβουμε λίγο και πόσο κόσμο ταλαιπωρεί. Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Το 2018 ολοκληρώθηκε η πανελλήνια έρευνα του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αντιμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου βρήκαμε ότι πάνω από το 40% των πελατών που απευθύνονται σε ένα διαιτολόγο για να κάνουν δίαιτα πάσχουν από κάποιο είδους διατροφική διαταραχή. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά το πρόβλημα εξ αρχής, αυτό το άτομο θα αντέξει το πολύ 2 μήνες στο να κάνει τη διατροφική, το διατροφικό πρόγραμμα που θα δώσει ο διατροφολόγος, όμως στη συνέχεια δεν θα αντέξει και θα μπει σε ένα ακόμα καινούριο φαύλο κύκλο υπερφαγικών επεισοδίων. Και το μόνο πράγμα που κάνει απλώς εμείς είναι ότι απλώς βάζει διαιτολόγους στο βιογραφικό του χωρίς ποτέ να βρει λύση. Και βέβαια μιλάμε για το 40% των ανθρώπων που απευθύνονται. Το πραγματικό αν ποσό θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Τεράστιο. Και αν κάποτε γίνει μία έρευνα για τους ανθρώπους που πάνε στα γυμναστήρια, εκεί πιστέψτε μου θα είναι πολύ μεγαλύτερο αυτό το ποσοστό. Ακόμα μεγαλύτερο, μάλιστα. Άρα μιλάμε για πολύ μεγάλο ποσοστό που πάσχει. Και αυτό είναι μια ειρωνία για το σύγχρονο κόσμο, ο μισός κόσμος να υποφέρει από διατροφικές διαταραχές, πολυφαγία, βουλιμίες ή διάφορα άλλα, και ο υπόλοιπος κόσμος να πεινάει και να πεθαίνει τελικά από υποστηρισμό. Είναι πραγματικά η κακή διαχείριση ενός αγαθού που είναι η τροφή στον άνθρωπο. Να δούμε λίγο με ποιο ιδιαίτερο τρόπο το βιβλίο γίνεται βοηθητικό στον αναγνώστη. Ναι, καταρχάς το βιβλίο περιγράφει ποια είναι τα συμπτώματα των διατροφικών διαταραχών, ώστε ένας άνθρωπος από τις πρώτες και όλες σελίδες του βιβλίου μπορεί να αναγνωρίσει πολλά από αυτά τα συμπτώματα τα οποία ο ίδιος βιώνει στην καθημερινότητά του. Στη συνέχεια εξηγεί τους βιοχημικούς μηχανισμούς που οδηγούν σε διατροφική διαταραχή. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι το να μείνουν νηστικοί κάποιες ώρες, αυτό μπορεί να τους μειώσει κάποιες θερμίδες και να μπορέσουν να δυνατήσουν. Στην πραγματικότητα όμως η ίδια η πείνα αποτελεί ένα από τα ουσιαστικά συμπτώματα της εμφάνισης για οποιαδήποτε είδους διατροφική διαταραχή. Μέσα από τους βιοχημικούς μηχανισμούς το άτομο καταλαβαίνει τι ακριβώς έχει κάνει ως σφάλματα στην προηγούμενη ζωή του και τι πρέπει να διορθώσει. Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι όπου αναφέρεται στο δίκτυο διατροφικής νοημοσύνης, όπου είναι ένας δίκτυος όπου για πρώτη φορά εμφανίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο και αναφέρεται στο πώς ένα άτομο μπορεί να διαχειριστεί τη διατροφή του σε σχέση με τη συναισθηματική του καθημερινότητα. Γιατί πολλές φορές μιλάμε για συναισθηματικό φαγητό και πολλές φορές και πολλοί άνθρωποι από εμάς, κάποιες φορές μπορεί να φάμε παραπάνω, όμως
το να επανέλθεις τις επόμενες ώρες, την επόμενη μέρα ή και μέρες έστω στην κανονική διατροφή σου, αυτό έχει να κάνει με το δείκτη της διατροφικής νοημοσύνης. Όσο πιο καλά εκπαιδευμένος είσαι, όσο πιο καλά γνωρίζεις πως η τροφή μπορεί να σε βοηθήσει, τι θρεπτικά συστατικά έχει να σου προσφέρει, όσο πιο καλά οργανωμένη είναι η διατροφή σου, όπως πολύ σωστά περιγράφει μέσα το βιβλίο, σταδιακά αρχίζεις και φτιάχνεις ένα υψηλό δείκτη διατροφικής νοημοσύνης που μπορεί να σε βοηθήσει ακόμα και σε πιο δύσκολες στιγμές να μπορέσεις να διαχειριστείς σωστά την τροφή σου. Τελικά, πόσο δύσκολα αντιμετωπίζονται οι διατροφικές διαταραχές όταν εκδηλωθούν σε έναν άνθρωπο, όταν εμπεδωθούν τέλος πάντων. Δηλαδή, να δώσω ένα απλό παράδειγμα. Δηλαδή, μια γυναίκα, για παράδειγμα, η οποία 3 με 4 φορές τη βδομάδα γυρίζει από το σπίτι και τρώει πολλά και μπερδεμένα φαγητά. Αυτό, ας πούμε, είναι μια μορφή της λεγόμενη αδιφαγική διαταραχή. Οπότε κάποια επεισόδια τα οποία επαναλαμβάνονται πάνω από 2 με 3 φορές τη βδομάδα και πάνω από 2 μήνες, τότε ήδη έχουμε μια εγκατεστημένη διατροφική διαταραχή και χρειάζεται μια ομάδα εξειδικευμένων θεραπευτών όπου το άτομο πρέπει να ζητήσει βοήθεια προκειμένου να απαλλαγεί. Η θεραπεία από τη διατροφική διαταραχή χρειάζεται τουλάχιστον 2 χρόνια. Στην ουσία είναι σαν ένας άνθρωπος να κάνει ένα μικρό μεταπτυχιακό. Θέλει δηλαδή ο εγκέφαλος τουλάχιστον 2 χρόνια να μπορέσει να εγκαταστήσει τις καινούργιες διατροφικές συνήθειες, διότι σε μικρότερο χρονικό διάστημα είμαστε πάντα, αυτό που λέω και εγώ, μια μπουκιά μακριά από την επιστροφή στην υπερφαγία. Πάρα πολύ ωραία. Να δούμε λίγο για τις δράσεις που κάνετε εσείς μέσω του ΚΕΑΒ κιόλας, που είναι πολύ σημαντικές, και να μιλήσουμε για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα Master Practitioner on Eating Disorders. Πολύ σωστά. Το πρόγραμμα αυτό, Master Practitioner on Eating Disorders, διδάσκεται κατά αποκλειστικότητα από το δικό μας το εκπαιδευτικό κέντρο στην Ελλάδα. Έχει την πιστοποίηση του British Psychology Society, μια πανευρωπαϊκή και παγκόσμια πιστοποίηση, ότι ο επαγγελματίας υγείας που εκπαιδεύεται σε αυτό το πρόγραμμα μαθαίνει ουσιαστικές γνώσεις για τις διατροφικές διαταραχές και είναι ικανός να μπορέσει να διαχειριστεί κατάλληλα τα περιστατικά. Αυτό το πρόγραμμα μπορεί να το παρακολουθήσουν και πρέπει να το παρακολουθήσουν επαγγελματίες υγείας όπως διατροφολόγοι, ψυχολόγοι, ψυχιάτροι, γυμναστές, νοσηλευτές, καθηγητές φυσικής αγωγής. Σίγουρα όμως μπορεί να το παρακολουθήσει και κάποιος άνθρωπος που απλώς θέλει να πάρει πληροφορίες είτε για τον εαυτό του, για κάποιο δικό του άνθρωπο, απλώς δεν έχει δικαίωμα στο να δώσει τις εξετάσεις και να πάρει τον τίτλο τελικά του Master Practitioner on Eating Disorders. Μπορεί όμως να έρθει σαν ακροατής και να υποφεληθεί ιδιαίτερα από το πρόγραμμα. Πολλούς ανθρώπους που έρχονται για να εκπαιδευτούν και προσωπικό επίπεδο. Και καλά κάνετε και δίνετε και αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή ναι, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, ναι, το κάνουμε. Ναι. Επίσης, να πούμε ότι η εκπαίδευση Master Practitioner on Eating Disorders γίνεται και διαδικτυακά. Μπορεί κάθε άνθρωπος να την παρακολουθήσει από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη και αν βρίσκεται. Ακολουθεί κανονικά το πρόγραμμα είτε της Αθήνας είτε της Θεσσαλονίκης. Είναι μια εκπαίδευση που διαρκεί 120 ώρες, 8 Σαββατοκύριακα, με πολύ, πολύ σημαντικές γνώσεις και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και τη δυνατότητα πολλών επαγγελματιών υγείας να γνωρίζονται ο ένας με τον άλλον και εύκολα ο ένας να κάνει την παραπομπή. Διότι οι διατροφικές διαταραχές δεν αντιμετωπίζονται μόνο από ψυχολόγο ή μόνο από διατροφολόγο ή μόνο από γυμναστή ή μόνο από γιατρό. Χρειάζεται ομάδα εξειδικευμένων θεραπευτών, ο κάθε επαγγελματίας υγείας στην ειδικότητά του, να συνεισφέρει τα μέγιστα για τη συντομότερη θεραπεία του κάθε ασθενή που πάσχει από διατροφική διαταραχή. Και να συνεργάζονται μεταξύ τους, όπως είπατε και πριν, να είναι ομάδα. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε γενικότερα για τις δράσεις του ΚΕΑΒ, του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αντιμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών. Ναι, το Κέντρο Εκπαίδευσης Διατροφικών Διαταραχών, πέρα από την εκπαίδευση που παρέχει σε επαγγελματίες υγείας, κάνει και πάρα πολλά σεμινάρια για το κοινό, για τον έλεγχο της τροφής. Κάποιος που θα μπει στο site μπορεί να δει αυτές τις εκπαιδεύσεις, κάνει εκδόσεις πάρα πολλών βιβλίων. Δηλαδή, ήδη έχουμε φτάσει πάνω από 15 τα βιβλία τα οποία έχουν εκδοθεί για λογαριασμό του εκπαιδευτικού κέντρου και όλα αναφέρονται πάνω στη διαχείριση των διατροφικών διαταραχών, όπως ένα παράδειγμα για το πώς να διδάξει τη διατροφή στα παιδιά, το πώς να πείσει τους ανθρώπους να κάνουν άσκηση, το πώς να τραφεί κάποιος σωστά κατά τη διάρκεια της νηστείας, πώς να ξεπεράσεις πιο συγκεκριμένες διατροφικές διαταραχές όπως η νευρική ανορεξία, πώς να βοηθήσεις ανθρώπους που μπαίνουν σε ένα πρόγραμμα για να χάσουν βάρος, να μπορέσουν να μάθουν σωστές τεχνικές, διότι όλα τα πάντα έχουν να κάνουν με τη γνωσιακή θεραπεία, το πώς δηλαδή μπορείς να βοηθήσεις έναν άνθρωπο σε συγκεκριμένες στιγμές να μπορεί να έχει τα κατάλληλα εφόδια και εργαλεία προκειμένου να καταφέρει και να ανταπεξέλθει ακόμα και στις μεγαλύτερες δυσκολίες. Το υποτιμάμε μάλλον το πρόβλημα, όπως καταλαβαίνω από όσα μας λέτε,
το πρόβλημα της διατροφής. Νομίζω ότι εύκολα ελέγχεται, τελικά δύσκολα ελέγχεται. Αλλά η βοήθεια από τους ειδικούς, από την οργανωμένη και κατερδισμένη ομάδα, είναι πάρα πολύ σημαντική. Μας μιλήσετε και για ένα διάστημα 2 ετών περίπου που χρειάζεται να εξορροπήσει ο άνθρωπος. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη σημερινή συζήτηση. Πολύ ενδιαφέρον το βιβλίο και εξαιρετικά χρηστικό. Ευχαριστούμε γενικά και εσάς για την ενημέρωση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.